Θα ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο σε σχέση με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα την 384 του 2022, είναι 4 Νοεμβρίου, όπου ελήφθη η απόφαση να οριστεί πληρεξούσης δικηγόρος για να παραστεί σε συζήτηση επί ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής που έχει κάνει αριθμός 7, για την ακρίβεια, 7 εργαζόμενοι του Δήμου. Έχουν προσφύγει λοιπόν και ζητούν να παραμείνουν στο Δήμο με τα δικά τους επιχειρήματα και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν βλέπουμε από το Διάβια κατέβασε αυτή την απόφαση στο αποφαντικό ότι εντέλεται ο δικηγόρος του Δήμου που ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή να δεχτεί ουσιαστικά ότι οι 6 από αυτούς τους 7 εργαζόμενους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και του δίνει την εντολή η Οικονομική Επιτροπή με αυτή την απόφαση να συνομολογήσει τα πραγματικά περιστατικά της ΟΣΑΝΟ προσωρινής διαταγής πλην του 7ου ετούντα. ΤΑΦ Ε είναι το όνομα και το επώνυμό του. Δεν θα το πω ολόκληρο για λόγους προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής. Τι έκανε αυτός ο εργαζόμενος και ενώ έχουμε δει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις ο Δήμος να στέκεται δίπλα στους εργαζόμενους και να προσπαθεί, αν τους δώσει το δικαστήριο τη δυνατότητα να παραμείνουν ως εργαζόμενοι στο Δήμο, να μπορέσει να τους βοηθήσει. Τι έκανε αυτός ο ένας εργαζόμενος ή τι δεν έκανε για να εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω. Το γιατί εξαιρέθηκε, αυτό είναι το πρώτιστο. Καλησπέρα σε όλους. Στη συνεδρίαση την Παρασκευή με την 384 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήρθε ένα δικόγραφο με 7 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 6 είχαν απασχοληθεί στο Δήμο και 7 είχε απασχοληθεί στο σύνδεσμο, στον ενιαίο σύνδεσμο που έχουμε οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαβρεωτικής στην Κερατέα. Δεν είχε απασχοληθεί στο Δήμο και ήρθε πολύ κακός βέβαια με το δικηγόρο. Στο ίδιο δικόγραφο που ήταν οι 6 εργαζόμενοι που έκαναν τη δικαστική διαδικασία στο Δήμο, μαζί με τον εργαζόμενο αυτό, ο οποίος είχε εργαστεί στο σύνδεσμο. Κανονικά θα έπρεπε, εάν έπρεπε να κάνει τα όποια ασφαλιστικά μέτρα, θα έπρεπε να τα κάνει στο σύνδεσμο, στο φορέα που είχε εργαστεί και όχι στο Δήμο που δεν έχει εργαστεί, δεν υπάρχει στους καταλόγους, στις καταστάσεις ως εργαζόμενος κτλ. Με όλα τα αυτά, επειδή υπήρχε πίεση και διάθεση δική μου, και την ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, είναι να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλους μέχρι σήμερα, ακόμα και σε άτομα που μας έχουν βρήσει πολιτικά έξω, που έχουν σταθεί απέναντί μας. Έχουμε δώσει βεβαίως να βοηθήσουμε, ποτέ δεν στάθηκα με κανέναν, έτσι πώς να το πω, μικροπολιτικά αντίκα και να πω «Α, ο Τάδε δεν είναι δικός μου, διώχτον ο Τάδε». Ποτέ δεν στάθηκα, τους βοηθήσαμε όλους. Υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχαν πίεση και υπήρχε βεβαίως πίεση να ενταχθεί και αυτός και πήραμε απόφαση για τους 7. Τη Δευτέρα το πρωί που γινόταν το δικαστήριο, 7 Νοεμβρίου και ώρα 8:25, έρχεται email από τον δικηγόρο που λέει «Ο λόγος της εξαίρεσης του ανωτέρω...» Α, λέει «Κατά τη τηλεφωνική νέπρωση εμένα συνομολόγηση πραγματικών για αποδοχή αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής που αφορά 7 άτομα. Πρέπει να εξαιρεθεί ο συγκεκριμένος και ο λόγος της εξαίρεσης του ανωτέρω ετούντα ήταν διότι με βάση το πρωτοκολλημένο έγγραφο του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου προκύπτει ότι ο εν λόγω ετών δεν έχει εργαστεί στο Δήμο Σαρωνικού». 8:30 ώρα το πρωί έρχεται το email αυτό. «Επειδή σε περίπτωση που γίνει δεχτή προσωρινή διαταγή θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα ως προς τον τρόπο στον οποίο θα εφαρμοστεί μια τέτοια διαταγή και προς αποφυγή τυχόν παρανοήσεως, σας παρακαλώ να με επιβεβαιώσετε ότι τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έλαβαν την απόφαση που εστάλει αφού πρώτα είχα λάβει γνώση του ανωτέρου πρωτοκολλημένου εγγράφου». Μιλήσαμε από το τηλέφωνο, του λέω «Για πες μου ποιες είναι επιπτώσεις». Εάν λέει όποιος πρόεδρος δει τη συγκεκριμένη απόφασή σας και ότι με τα έγγραφα που υπάρχουν μέσα, ότι προωθείτε και κάποιον εργαζόμενο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος του Δήμου, θα συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους 6 αρνητικά. Και βέβαια δεν ξέρω και ποιες θα είναι και οι δικές σας επιπτώσεις ως Δήμος που έχετε πάρει απόφαση για μη εργαζόμενο.
Το δικαστήριο βεβαίως γινόταν 10 η ώρα το πρωί. Λέει, παρακαλώ για απάντηση, γιατί στις 10 η ώρα συζητείται προσωρινή διαταγή. Αυτή η συζήτηση γινόταν 9 η ώρα το πρωί. Αφαιρέσαμε λοιπόν του συγκεκριμένου εργαζόμενου που είχε έρθει σε κοινό δικόγραφο. Άλλο έτσι λάθος στοιχείο, δεν έπρεπε να έρθει σε κοινό δικόγραφο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ήταν με κάποιον που δεν έχει εργαστεί στο Δήμο. Πήρα την ευθύνη γιατί έπρεπε να στηρίξω τουλάχιστον τους υπόλοιπους, γιατί αυτή είναι και πάγια θέση μας για όλους τους εργαζόμενους μέχρι τώρα. Γράφτηκε απόφαση και λέω να πάρουμε αμέσως. Δεν ήταν δυνατόν μέσα σε μισή ώρα να γίνει διαπεριφοράς, όπως καταλαβαίνετε, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να τροποποιήσουμε την απόφαση. Το καταλαβαίνετε. 9 γινόταν η ζήτηση αυτή, 10 ήταν το δικαστήριο. Πήρα λοιπόν την ευθύνη, τουλάχιστον να στηριχτούν οι υπόλοιποι 6, με το σκεπτικό ότι την επόμενη μέρα να κάναμε είτε διαπεριφοράς συνεδρίαση είτε οτιδήποτε άλλο, να γραφτεί σωστά η απόφαση. Επειδή όμως το δικαστήριο αναβλήθηκε και έχουμε κάποιες λίγες μέρες περιθώριο, στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή θα κάνουμε ορθή επανάληψη, ορθή διόρθωση, εν πάση περιπτώσει, της προηγουμένης απόφασης ως προς τους 6 που εργάζονται στον Δήμο, διότι ο 7ος εργαζόμενος εργαζόταν σε άλλο φορέα, δεν εργαζόταν στο Δήμο και κακώς ήρθε το δικόγραφο με 7 άτομα μαζί, σαν να ήταν όλοι εργαζόμενοι στο Δήμο. Αυτό είναι. Το email του δικηγόρου το έχω εδώ μπροστά, Νοεμβρίου 7, 8:25 που ήρθε, γιατί ζήταγε και γράφος. Αυτή είναι η απόφασή μας. Και πήρα την πρωτοβουλία, γιατί εκτιμώ ότι αυτό έπρεπε να κάνω τη στιγμή αυτή. Δεν ήξερα αν θα αναβληθεί ή όχι, γιατί αν γνωρίζαμε ότι θα αναβληθεί το δικαστήριο, δεν θα έπαιρνα καμία απόφαση και θα ερχόταν σε επόμενη συνεδρίαση βεβαίως να κάνουμε ορθή επανάληψη. Αλλά τη στιγμή αυτή έπρεπε να αποφασίσω και να φέρω στη συνέχεια την απόφαση, μάλλον και να συγκληθεί η Οικονομική Επιτροπή για διόρθωση της προηγούμενης μας απόφασης. Βέβαια, επειδή αναβλήθηκε, λέω εντάξει, δεν είναι κάτι που θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίαση. Αυτά. Σε ποια υπηρεσία ήταν, Δημήτρη? Ήταν στο σύνδεσμο Κερατέας, δεν ήταν στο σύνδεσμο που έχουμε κάνει Σαρωνικός και Λαβρεωτική με έδρα της Κερατέας και απασχολήθηκε εκεί. Να πω και πιο κάτω. Μίλησα και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα να δώσουν βεβαίωση ότι κάνει στο σύνδεσμο πάγιες και διαρκές ανάγκες. Και την απάντηση που πήρα είναι ότι την προηγούμενη χρονιά, το καλοκαίρι, προσλάβαμε 30 άτομα που μοιραστήκανε για το κάψιμο χορταριού κτλ. Λέει, εμείς στο σύνδεσμο προσλαμβάνουμε άτομα μόνο βάσει προγραμμάτων και βάσει χρηματοδότησης και όχι από τον ταμείο μας. Είναι 3 υπάλληλοι του σύνδεσμου. Εάν θα παίρναμε ασφαλιστικά μέτρα για έναν εργαζόμενο, θα μας ζητήσουν και οι υπόλοιποι 20 που δεν έχει ταμείο τέτοιο ο ενιαίος σύνδεσμος για να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα όπως στο Δήμο. Ο ενιαίος σύνδεσμος παίρνει το όποιο προσωπικό, είτε πρόγραμμα είναι αυτό πυρασφάλειας, είτε πρόγραμμα είναι για καθαρισμό χόρτων που μας έρχονται χρήματα, οτιδήποτε, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με αυτή τη χρηματοδότηση και όχι από το ταμείο του. Γιατί πιέσαμε και προς τα εκεί, γιατί δεν έχουμε διάθεση για κανένα άτομο να σταθούμε ή να μην βοηθήσουμε κτλ. Δήμαρχε, σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος το γνώριζε από πριν μπει στα έξοδα και στη διαδικασία ότι. Κύριε Τσιβιλόγλου, δώστε μας. Συμφωνώ μαζί σας, απλά να ολοκληρώσει ο Δημοτικός Σύμβουλος. Κύριε Τσιβιλόγλου. Κύριε Τσιβιλόγλου. Κύριε Τσιβιλόγλου, αν έχετε την καλοσύνη. Κύριε Τσιβιλόγλου. Κύριε Τσιβιλόγλου. Ευτύχη, θέλεις να πεις κάτι εσύ. Κύριε Τσιβιλόγλου, εκεί που είστε καταρχήν δεν ακούγεται. Τι λέτε, δεν καταγράφετε. Αλλά από εκεί και πέρα να σας πω το εξής. Εάν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι το συγκεκριμένο
Έγγραφο το ΤΑΦ ΕΕ αναφέρεται στο όνομά σας, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Δεν μίλησα για τον δικηγόρο το δικό σου, τον κύριο Καμιλαράκη. Ένα λεπτό. Τόση ώρα μιλάω για τον κύριο Καμιλαράκη, τον νομικό σύμβουλο του Δήμου. Ο κύριος Καμιλαράκης έχει στείλει χαρτί. Δεν μίλησα εγώ για τον δικό σου δικηγόρο. Ο δικός μας δικηγόρος, ο οποίος επρόκειτο να στηρίξει. Δεν είπα το όνομα. Ο κύριος Καμιλαράκης έχει στείλει το έγγραφο. Ήταν ο δικηγόρος που ήταν για λογαριασμό του Δήμου. Όχι για τον δικό σου δικηγόρο, ποιος αναφέρθηκε. Ο κύριος Καμιλαράκης έστειλε στις 8 και 25 το χαρτί. Ήταν ο νομικός του Δήμου που λέει: δεν μπορώ να στηρίξω τους 7 για τους λόγους που σας είπαμε. Ποιος μίλησε, εγώ δεν ξέρω καν το όνομα του δικηγόρου σας. Ο δικός μας νομικός έστειλε. Κύριε Ράπτη, να ολοκληρώσω. Να το. Με συγχωρείτε. Στις όποιες υποθέσεις. Να κάνουμε. Ο Δήμος, συγγνώμη, έχει τους δικούς του νομικούς συμβούλους και αυτούς ρωτάει και από αυτούς παίρνει τις απαντήσεις. Του δικού μας δικηγόρου, εγώ είπα το έγγραφο, δεν είπα κανένα άλλον. Δικό μα δικηγόρο έκανε το υπόλοιπο. Όχι, δεν θα σου δώσω, δεν έχω καμία υποχρέωση. Μου λέτε ότι από την αμαξιδιακή δεν πέρασε κανένα. Υπογραμμένο από εσά το. Όχι, δεν έχω να δώσω. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τσιβίλογλου, σα παρακαλώ. Κύριε Παπαχρήστου, συνεχίστε στο ερώτημά σα. Αν το γνώριζε, Δήμαρχε, το συγκεκριμένο εργαζόμενο, ότι δεν έχει νόημα να κάνει την συγκεκριμένη ενέργεια από πριν, γιατί ξέρω μπήκε σε έξοδα. Οπότε, αν το γνώριζε, αν είχε ενημερωθεί για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ότι δεν θα μπορέσει να πάρει κάποιο χαρτί. Και δεύτερον, αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Τζιβίλογλου. Υπάρχει στην προϊστορία του Δήμου ξανά χαρτί για εργαζόμενο ο οποίος ήταν στον αναπτυξιακό? Έχουμε ξαναδώσει ποτέ κάτι τέτοιο? Όχι. Κύριε Τζιβίλογλου, να απαντήσει ο Δήμαρχος. Κύριε Τζιβίλογλου, να απαντήσει ο Δήμαρχος. Κύριε Τζιβίλογλου, να απαντήσει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, συνεχίστε τις απαντήσεις. Ναι, ο κύριος Τζιβίλογλου, εργαζόμενος, γιατί είναι και συνωνυμία οι δύο, το γνώρισε διότι την προηγούμενη μέρα ή δύο μέρες πριν, να θυμάμαι, πριν την Οικονομική Επιτροπή, ήρθαν στο γραφείο μου με τον κύριο Πάρη, τον Παρασκευά Τζιβίλογλου, ο οποίος φώναζε κιόλας έτσι όπως φωνάζει τώρα και τον άκουσε όλο το Δημαρχείο, και του εξηγήσαμε ότι ήταν εργαζόμενος σε άλλο φορέα και δεν θα μπορούσε. Και παρόλο που το ξέραμε, κάναμε προσπάθεια να τον βοηθήσουμε. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση, γιατί να μην πει ο άνθρωπος. Και το ήξερε, αν το ήξερε την ώρα που βάζε το δικόγραφο, ή αν ο δικηγόρος τον εκοτσάρισε μαζί για να το περάσει μαζί με άλλους 6, αυτό δεν ξέρω τι συζητήσεις έχουν κάνει με το δικό τους δικηγόρο. Και το ήξερε και εμείς είχαμε όλη την καλή και έχουμε όλη την καλή διάθεση να το βοηθήσουμε. Ο δικός μας δικηγόρος λέει ότι αυτή τη στιγμή θα παρασύρει η υπόθεση αυτή και τους υπόλοιπους 6 και γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία αυτή. Δεν είχα δυνατότητα ούτε να συγκαλέσω Οικονομική Επιτροπή μέσα σε μισή ώρα. Και ήθελα μάλιστα να το κάνω την Τρίτη επίτηδες, την επόμενη μέρα. Αλλά λέω, εφόσον αναβλήθηκε και έχει κάποιες μέρες, θα το φέρουμε πλέον σε κανονική συνεδρίαση να εξηγηθούν αυτά. Από άλλους, όχι, δεν έχουμε πάρει. Έχουν υπάρξει όμως κατά καιρούς εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί και στο σύνδεσμο και εδώ, αλλά είχαν συμβάσει και με το Δήμο. Και παιδιά, το καταλαβαίνετε με λογική. Κάνεις κατά ενός φορέα που έχεις εργαστεί. Υπήρξαν εσύ παλιοί συνάδελφοι που μπορεί να είχαν κάνει μία σύμβαση στο Δήμο, δύο στο σύνδεσμο, μία στο σύνδεσμο και τα βάζουν όλα στο, πώς το λένε, στο δικόγραφο. Αλλά πώς θα τον προσλάβουν μετά την επόμενη μέρα? Ας πούμε ότι κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα. Θα έρθει εδώ σε ποιες οικονομικές καταστάσεις, σε ποιες καταστάσεις εργάτη. Να σου απαντήσω. Από τον ΟΑΕΔ. Ένα λεπτό. Ωραία, θα τα διευκρινίσουμε. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και έτσι. Από τον ΟΑΕΔ προσλαμβάνονται από το Δήμο και πληρώνονται από το Ταμείο του Δήμου. Έρχονται τα λεφτά από τον ΟΑΕΔ στο Ταμείο του Δήμου και η εκταμείευση γίνεται και η πληρωμή από το Δήμο. Ένα λεπτό. Η σύμβαση που υπογράφουν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι με το Δήμο. Όπως και η σύμβαση για την πολιτική προστασία. Παίρνουμε χρήματα από την πολιτική προστασία. Κύριε Τζιβίλογλου, σας παρακαλώ. Από την πολιτική προστασία έρχονται στο Δήμο τα χρήματα και τους ξοφλάει ο Δήμος. Και για τον COVID την πρώτη χρονιά χρηματοδοτηθήκαμε, όποιες πήραμε, ήρθαν για τον COVID τα χρήματα στο Δήμο. Και η σύμβαση μεταξύ των εργαζομένων, για να το γνωρίζετε, είναι με το Δήμο, που αν ο ΑΕΔ, ας πούμε, δώσει τα χρήματα, ο Δήμος θα τους πληρώσει από το ταμείο του, λέμε θεωρητικά. Πληρώνονται από το Δήμο. Γίνεται μια τεράστια παραφιλολογία χωρίς κανένα λόγο. Τη στιγμή που κι εγώ θέλω το να. Μέχρι τώρα στη διαδρομή μου έχουν περάσει εκατοντάδες, φαντάζομαι και από τον κύριο Σοφρόνη και από την προηγούμενη δίκηση. Ποτέ δεν αδικήσαμε και δεν είπαμε όχι σε κάποιον.
Εάν είχε μία σύμβαση, έστω με το Δήμο, έστω και ένα δίμηνο να είχε δουλέψει, αλλά να φαινόταν ότι ήταν εργαζόμενο του Δήμου, αλλάζαν τα πράγματα. Και ελάτε εσείς στη θέση μου, έρχεται 8,5 ώρα και 10 δικάζονται 7 άτομα. Τι θα κάνατε, να κάνα το ίδιο. Έρχεται 8 και 25 από τον κύριο Καμιλαράκη, να λέω από εδώ, παρόλο που δεν έπρεπε να λέω το όνομα, το νομικό σύμβουλο του Δήμου. Το έγραφο ότι δεν μπορώ να το δικάσω. Σας τα είπα, μην τα ξαναλέω. Δεν έχω καμιά επικοινωνία με τον δικηγόρο των ανθρώπων. Αλλά αυτό είναι που να μας προβληματίζει, που έχει κάποια ευθύνη μεγάλη ο δικηγόρος συγκεκριμένος, πως στο ίδιο δικόγραφο, στο ίδιο δικόγραφο, βάζει 7 ανθρώπους των οποίων, κατά του Δήμου, στους οποίους ο ένας δεν έχει εργαστεί στο Δήμο. Όχι ο δικός μας. Κυρία Πρόεδρε. Των εργαζομένων ο δικηγόρος. Κύριε Τσιγαρέτα, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος... Ναι, το ζήτησε εντός διαδικασίας όταν ρώτησε. Παυλόπουλε, έρχεται ένα δικόγραφο στην οικονομική, 7 ατόμων από το δικηγόρο κατά του Δήμου, που ένας εργαζόμενος δεν ήταν εργαζόμενος στο Δήμο. Ο δικηγόρος πώς το έφερε αυτό το πράγμα. Χωρίς να είναι. Με όλα τα αυτά, εμείς πήραμε απόφαση για να βοηθήσουμε. Λέμε, άντε και μήπως περάσει. Αλλά και εδώ οι διοικητικές υπηρεσίες μας είπαν, παιδιά, δεν μπορεί αυτό. Το ίδιο το λέει και ο δικηγόρο. Πώς θα τον προσλάβουμε αφού δεν είναι εργαζόμενο. Ακόμα και αν κερδίσει το δικαστήριο, θα βλέπει και χειρότερα μετά το πράγμα. Του θα εξήγησα όσο νομίζω ο κύριο Τζιβίλογλου το κατάλαβε. Ο κύριο Παράσκο δεν μπορεί να καταλάβει για δικού του λόγου που του τα εξήγησα επανειλημμένο. Κάναμε και την προσπάθεια, δεν μπορούσε να γίνει. Ήταν στο γραφείο μου και με φωνέ και με απειλέ. Όπως, το ίδιο δηλαδή που βλέπετε εδώ. Το ίδιο που βλέπετε εδώ έγινε και στο γραφείο μου το πρωί. Με όλα τα αυτά με υπομονή τους άκουσα και τους αντιμετώπισα. Γιατί και εγώ θέλω να βοηθήσω. Ποτέ μέχρι σήμερα. Εδώ έχουμε δώσει... Όχι, δεν έχω καμιά υποχρέωση. Θα σας δώσω κανένα χαρτί, κύριε. Ναι, ακούνε, δεν έχω καμιά υποχρέωση. Κύριε Πατζιαούρα. Όποιος θέλει, τα παίρνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα βλέπετε. Σας για ποιο λόγο. Δεν έχετε κάποιο... Ούτε δικηγόρο. Είπα το λόγο. Είπα το λόγο και το είπα πάρα πολύ ανοιχτά και θα έρθει στην επόμενη. Κύριε Τζιβίλογλου, σας παρακαλώ. Δεν έχετε κάποιο ένομο συμφέρον, ούτε δικηγόρος, ούτε είτε νομικός, ούτε δημοτικός σύμβουλος. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα και για το σώμα, το θέμα αν επιτρέπετε ή αν δεν επιτρέπετε, ποια είναι η νομική διαδικασία κτλ. Εμένα τουλάχιστον δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει, δεν το λέω εγώ προαιρετικό, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Εγώ το Σάββατο, 12.30 ώρα το βράδυ, ενημερώθηκα από εργαζόμενους ότι υπάρχει μία απόφαση στη Διάβγεια που αναγράφει ότι εξαιρείται ο ευτύχης Τζιβίλογλου του Παράσκου. Η ομόφωνη απόφαση που έχουμε πάρει στην Οικονομική Επιτροπή και η εισήγηση, αλλά και τα πρακτικά που πήγα και πήρα χθες από τον πρακτικογράφο και τα απομαγνητοφωνημένα που μου τα έχουν στείλει με βίντεο οι εργαζόμενοι που τα καταγράφανε, αναγράφει ότι έχουμε ψηφίσει ομόφωνα μέσα στην Οικονομική Επιτροπή ότι αποδεχόμαστε όλους τους εργαζόμενους μαζί με τον ευτύχη του Τζιβίλογλου. Τουλάχιστον για μένα και για τη δική μου απόφαση, δεν ξέρω τι θα γίνει σε μετέπειτα οικονομικές επιτροπές. Θέλω να διορθωθεί το όνομά μου μέχρι αύριο το πρωί ότι εγώ αποδέχομαι και έχω ψηφίσει για όλους το ίδιο. Δεν μπορώ εγώ να ψηφίζω άλλα και να γράφει Διάβγεια άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μόνο. Μέλη του φορέα που ψηφίσανε, που είδανε το όνομά του στη Διάβγεια να έχουν ψηφίσει ομόφωνα. Με συγχωρείτε, εγώ πήρα το λόγο και από τον κύριο Σοφρόνη τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι έξαλλη. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. 30 χρόνια ήμουνα πρόεδρος σε αυτό το συμβούλιο και οι γραμματέας είναι δίπλα. Να σας πει αν είχα προσθέσει ένα και σε μία απόφαση. Ένα και αν είχα βάλει. Καταλαβαίνω, δήμαρχε, αυτά που λες. Αλλά μπορεί να σηκώσει ένας υπάλληλος ένα τηλέφωνο και σίγουρα θα είχατε τη σύμφωνη γνώμη μας. Αυτό δεν θέλω να πω τη λέξη τι είναι. Να μην την πω τη λέξη. Δεν πρέπει. Κυρία Κόλλια, να μιλήσει και η κυρία Καρούπαλη επί του ίδιου θα είναι δημοσίευτο. Όχι, αλήθεια σας λέω. Έχετε απόλυτα δίκιο. Απαξιώθηκε όλο το όργανο. Ένα λεπτό. Που αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει το μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου, της λειτουργίας του Δήμου. Απαξιώθηκε εντελώς. Εγώ αυτό είπα στον κύριο Σοφρόνη τώρα. Θέλω να παραιτηθώ. Ένα λεπτό και θα μιλήσει, κύριε. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να είμαι εδώ. Λοιπόν, σας είπα, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν κάτι παρόμοιο θέλει να ρωτήσει και η κυρία Καρούμπαλη, το ίδιο λέω. Το ίδιο λέω και στον Ηλία που είναι μέλη, στον κύριο Πατσιαούρα που είναι μέλη της Επιτροπής. Βρέθηκα τη στιγμή αυτή 9 η ώρα να έχω το χαρτί του δικηγόρου και 10 να γίνεται το δικαστήριο. Ναι. Με κόσμο και τα λοιπά Δευτέρα πρωί δεν έκανα φλάση να μπορούσα. Λέω δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή, το είπα και το ξαναλέω, έχετε απόλυτο δίκιο. Πήρα μία πρωτοβουλία σε σχέση με τους άλλους 6, το ξαναλέω,
Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας το πω κεφαλαίο, να σας το δώσω και γραπτό να σας το δώσω. Έπρεπε να πάρω μία πρωτοβουλία για τους 6 υπολείπους αυτή τη στιγμή, διότι 10 η ώρα γινότανε το δικαστήριο, και έχοντας υπόψη μου ακριβώς να κάνουμε διαπεριφοράς ή κάποια έκτακτη συνεδρίαση. Έχετε δίκιο. Επειδή όμως αναβλήθηκε το θέμα και λέει έχουμε κάποιες μέρες, δεν περίμενα κι εγώ ότι θα πάρει τέτοια έκταση, έλεγα στο επόμενο. Λάθος εκτίμηση, έχετε δίκιο όμως, κυρία Κόλλια. Λάθος, όταν κάνουμε λάθη, εγώ τα αναγνωρίζω. Και δημόσια, και από το μικρόφωνο ακούει και όλος ο κόσμος. Λέω εντάξει, εφόσον πήρα αναβολή και έχουμε κάποιες μέρες, θα έρθει στην πρώτη συνεδρίαση να το ξανασυζητήσουμε. Έπρεπε να έχετε δίκιο την ίδια στιγμή, έστω 9 η ώρα να ξύπνα, ή έστω 10 και με την ώρα και τηλεφωνικά στο λέγαμε. Εντάξει, δεν το σκέφτηκα, λέω. Έπρεπε να πάρω μια πρωτοβουλία, την πήρα, την οποία θα την έφερνα σε εσάς, για να την εγκρίνετε ή όχι. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Πατσιαγούρα και για την κυρία Καρούμπαλη και για τα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Θα θέλω να ρωτήσω κάτι αντίστοιχο. Έπρεπε να πάρω μια πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή, μην παίρναμε το κεφάλι για στους άλλους 6. Και κατ' επέκταση, και εμείς πώς πήραμε απόφαση για κάποιον μη υπάλληλο κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το άφησα, λέω, αφού θα το κάνουμε. Έχει επόμενο δικαστήριο, έχει πάρει κάποιες μέρες. Λάθος μου. Το αναγνωρίζω. Λάθος μου. Καθόλου, ούτε να παραιτηθείτε, αλλή μόνο με τόσα που κάνουμε εδώ, αν δεν κάνουμε και λάθη. Το θέμα είναι αν γίνονται εσκεμμένα ή αν τα αναγνωρίζουμε. Εγώ αναγνωρίζω ότι έπρεπε την ίδια στιγμή να σας είχα πάρει. Και έχετε δίκιο. Και σας το λέω μπροστά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τρέχουν χιλιάδες πράγματα εδώ πέρα και κάτι θα μας ξεφύγει. Το σκοπό για τον οποίο μόνο το έκανα, θέλω έτσι να είναι κατανοητός. Μα από εκεί πέρα εντάξει. Σε αυτό που είπατε την άλλη λέξη, βεβαίως και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, μπορεί κάποιος να μου κάνει οτιδήποτε. Ναι, έχετε δίκιο. Όχι. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Εσείς λέτε, λοιπόν, εκτός που αυτή την έκταση αυτού που κάνατε νομίζω την καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι απλά θα κάνετε άλλη μία Οικονομική Επιτροπή, διότι εγώ έχω υπογράψει στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή στην οποία έλαβα χώρο και θα αντικατασταθώ πλέον από τον κύριο Σοφρόνη με κάποιο άλλο μέλος. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι εγώ ψήφισα αυτό το οποίο φέρατε και υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο απλά θα βγάλετε μια άλλη απόφαση. Οπότε, εσείς θα βρείτε τον τρόπο αυτό να το διορθώσετε. Δηλαδή, με μια καινούργια οικονομική, και εδώ ίσως μιλώ και ως το μοναδικό μέλος, το οποίο δεν θα είμαι στην Οικονομική Επιτροπή, για να διορθώσω κάτι. Εγώ, λοιπόν, είχα μια εισήγηση, στην οποία ήρθατε και μας είπατε ότι και οι 7 υπάλληλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου. Αυτό μας είπατε. Αυτή η συγκεκριμένη εισήγηση υπογράφεται από την προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας. Λοιπόν, το έχω εδώ, από τη γραμματέα, συγγνώμη, της νομικής υπηρεσίας. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η γραμματέας δεν γνώριζε τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Η εισήγηση ήρθε από την νομική υπηρεσία. Δεν ήρθε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Από την νομική υπηρεσία του Δήμου ήρθε. Άρα, λοιπόν, ποτέ μα ποτέ δεν αναφέρθηκε, και υπάρχει το ηχητικό, ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι ο ένας από τους 7 υπαλλήλους δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, για λόγους τους οποίους αναφέρατε. Ψηφίσαμε αυτό το οποίο έπρεπε να ψηφίσουμε και τώρα λέτε απλά ότι ανεβάσατε στο διάβια μία απόφαση, η οποία είναι, έχει παραποιηθεί, και απλά θα κάνετε μια καινούργια Οικονομική Επιτροπή για να το πάρετε πίσω. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν θα είμαι μέλος αυτής της Οικονομικής Επιτροπής και δεν έχω ψηφίσει αυτό. Και αυτό θα βρείτε εσείς τον τρόπο να το ανακαλέσετε. Εκτός ότι θα σηκώσετε την ευθύνη αυτού που κάνατε, το οποίο είπε η κυρία Κόλλια και συμφωνώ, εδώ έχουμε ότι εγώ ως μέλος που αποχωρώ από την Οικονομική Επιτροπή θα φαίνεται ότι έχω ψηφίσει αυτό για αυτόν τον άνθρωπο. Έχετε κάνει παραποίηση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παραποίηση δημοσίου εγγράφου και μας λέτε να δέχτηκα πίεση. Δεχτήκατε πίεση. Να το δεχτώ και αυτό που δεν είναι έτσι τελικά. Τι δεχτήκατε. Δεν ξέρατε από τις 7 ή τις 8 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα που έχουμε 15 Νοεμβρίου να πάρετε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και να τους πείτε ότι ξέρεις κάτι, αγαπητό μέλος, για αυτούς και αυτούς τους λόγους, εγώ προτείνω κάτι άλλο από αυτά που σας πρότεινα προχθές. Δηλαδή, έχετε αλλάξει μια απόφαση, την έχετε αναρτήσει στο διάβια εδώ και 7 μέρες, στις 8 του μήνα, σήμερα έχουμε 15 Νοεμβρίου. Έχετε κάνει παραποίηση απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μιας και δεν τολμά να το πούνε οι υπόλοιποι. Και επί 7 μέρες δεν τρέχει τίποτα. Και σήμερα που γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, λέτε να είχα σκεφτεί να σας το πω. Αυτά τα πράγματα
Δήμαρχε δεν έχουν ξαναγίνει. Και έκνομα είναι και δεν έχουν ξαναγίνει και υποτιμούν και τα σώματα λειτουργίας του Δήμου, υποτιμούν και τους συμβούλους οι οποίοι άλλα ψηφίζουν και εσείς τους βάζετε ουσιαστικά σε επίσημες αποφάσεις ότι έχουν ψηφίσει άλλα. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει πρωτίστως να το δείτε όλοι εσείς που έχετε ψηφίσει τόσες φορές σε τόσο σημαντικά θέματα. Ψάξτε λίγο τις αποφάσεις, διότι αυτή η εικόνα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και δεν ξέρω και τι άλλες αποφάσεις μπορεί να έχουν τροποποιηθεί και να μην τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το Δήμο? Ακούσαμε ότι είχατε την πίεση 7 του μήνα να το δεχτώ το λάθος, γιατί όποιος εργάζεται κάνει λάθος, το σέβομαι αυτό και το εκτιμώ που το παραδεχτήκατε. Γιατί, συμφωνώ με τον κύριο Ζωφρόνη, που λέει, γιατί δεν πήρατε ένα τηλέφωνο τους ανθρώπους που είναι στην Οικονομική Επιτροπή και να πείτε, και η κυρία Καρούμπαλη που είπε, πέστε μας ρε παιδιά, έγινε ένα λάθος. Θα σας έλεγε κανείς τίποτα, πιστεύετε? Όχι. Τι κάνατε? Παραποιήσατε ένα έγγραφο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό, πέρα από το πολιτικό σφάλμα, έχει και άλλες προεκτάσεις, όπως είπαν και οι υπόλοιποι. Πολύ σοβαρές. Και είναι σοβαρές πραγματικά, γιατί ο Δήμος Σαρωνικού τα τελευταία χρόνια που είστε δήμαρχος, γι' αυτό είπα θα φύγετε από εδώ ως αποτυχημένος δήμαρχος, δεν λειτουργεί. Παραιτηθείτε κύριε Δήμαρχε πραγματικά για να σώσουμε το Δήμο. Έπρεπε πραγματικά να φροντίσουν, να κατοχυρώσουν και να εξασφαλίσουν μόνιμους διορισμούς στο Δήμο. Νομίζω ότι αυτό είναι και, αν θέλετε, και τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα έπρεπε σήμερα να απασχολήσει τη συζήτηση, από το να καθόμαστε να συζητάμε περί προσωπικής ευθυξίας. Σαφώς ήταν ατόπιμα, κύριε Δήμαρχε, το κομμάτι, το πώς αποφασίσατε, ας πούμε, εκ μέρους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι και αυτό το ζήτημα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθεί και να μπει στο τραπέζι. Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα σήμερα το πρωί το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι εξαιρετικά λυπηρό όταν αποφασίζουν τα όργανα και τα μέλη των οργάνων, των συμβουλίων, οι αποφάσεις τους να παραποιούνται. Παραποιούνται είτε καλοπροαίρετα είτε από πρόθεση, για μένα δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί όταν ψηφίζουμε κάτι, όπως είπε και η κυρία Κόλλια, οφείλουμε να μην διαφοροποιήσουμε ούτε το και. Πρότασή μου, Δήμαρχε, και προτροπή μου είναι, και το λέω για ακόμη μια φορά, να γίνει ορθή επανάληψη της απόφασης της οποίας κάνατε ορθή επανάληψη και από εκεί και πέρα, σε επόμενη Οικονομική Επιτροπή, να ζητήσετε την ανάκληση ή την τροποποίηση της απόφασης. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε νόμιμοι, να είμαστε τυπικοί, να είμαστε ειλικρινείς προς τον εαυτό μας και προς τους συνδημότες μας, θα πρέπει να τηρούμε όλες τις διαδικασίες και αυτό αφορά και μένα που έχω την ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορά και σένα που έχεις την ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής και όλων των συναδέλφων που έχουν ευθύνη σε άλλα όργανα. Η πρότασή μου είναι να κλείσουμε το θέμα εδώ, να γίνει ορθή επανάληψη σύμφωνα με αυτό το οποίο είχε εξ αρχής αποφασιστεί. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του όταν ψηφίζει κάτι. Από τη στιγμή που έχουμε το χρόνο, όπως είπες, να πάρουμε άλλη απόφαση, άφησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν μόνα τους. Υποβαθμίζεται έτσι ο ρόλος της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμαρχε? Θα πρέπει να ξαναβγεί η απόφαση όπως είχε ψηφιστεί από τα μέλη και από εκεί και πέρα να γίνει η ανάκληση, η αλλαγή. Δεν μπορεί όμως να μείνει στα πρακτικά άλλη απόφαση από αυτή που είχαν πάρει τα μέλη. Δεν μπορούμε να υποβαθμίζεται έτσι και δεν μπορεί να μείνει στην ιστορία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η εικόνα. Αντιλαμβάνομαι το λόγο που το είπες ότι το έγινε καλοπροαίρετα. Παρ' όλα αυτά, άλλη απόφαση πήραν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και άλλη απόφαση βγαίνει στο πρακτικό την Τρίτη. Διαστάσεις αυτού του θέματος, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, για μένα, πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως και πιο σοβαρό. Που έχει να κάνει με θεσμική, παύλα, δημοκρατική λειτουργία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμαρχος
από την υπερβολική του ευαισθησία και διάθεση βοήθειας, έκανε το βήμα που δεν όφιλε να κάνει. Για τη συγκεκριμένη πρέπει να γίνει ορθή επανάληψη μέχρι αύριο. Αν πιάσουμε το σύνομο κομμάτι, εγώ μπορώ να σας βρω και άλλα προβλήματα σε όλες τις διαδικασίες. Στη συγκεκριμένη απόφαση θέλω μέχρι αύριο πάντως να έχει γίνει η ορθή επανάληψή της, τουλάχιστον για το όνομά μου. Θεωρώ απαραίτητο να γίνει η ορθή επανάληψη και να διορθωθεί η μεγάλη αυτή η αυλεψία, λάθος, παράπτωμα, η διάθεση που είχε ο κύριος Δήμαρχος να βοηθήσει και έκανε αυτό το λάθος να διορθωθεί άμεσα και να αποκατασταθεί. Και με αφορμή αυτό το λάθος να γίνει μια προσπάθεια και για αυτούς τους ανθρώπους που φωνάζουν και που έχουν και αυτοί δίκιο. Απλά να ξεκαθαρίσω κι εγώ ότι δεν πρόκειται να δεχτώ το θέμα αυτό απλά να πάει σε μια άλλη οικονομική επιτροπή. Θα πράξω τα δέοντα, να ξεκαθαρίσω ότι πρέπει να υπάρχει ορθή επανάληψη της απόφασης και να πω, συνάδελφοι, επίσης ότι αισθάνομαι δικαιωμένη και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που στηρίξαμε από το Γενάρη ότι πρέπει να υπάρχουν ηχητικά πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Ευχαριστώ. Δηλαδή, τελικά τι γίνεται σε αυτό το Δήμο? Τι συμβαίνει στη λειτουργία αυτού του Δήμου? Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι κάτι το οποίο προδίδει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, διατηρώ το δικαίωμα ως μέλος δικού σας παράταξης αυτό να το αναφέρω εκεί και όταν πρέπει. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργαζόταν για εμάς, άσχετα ήταν, αν ήταν η πρόσβληση του μέσω του συνδέσμου λαβρεωτικής. Τώρα όλα αυτά, ότι έκανα λάθος και μέα κούλπα, εντάξει, αυτά δεν θα τα σχολιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Μία απάντηση στον κύριο Σοφρόνη που είπε αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει να γίνουν ασφαλιστικά μέτρα στο Δήμο από μη εργαζόμενο στο Δήμο. Ποτέ. Πρώτη φορά στην ιστορία. Όσο ήμουνα και εγώ, αλλά και εσείς φαντάζομαι δήμαρχος, ποτέ δεν είχε γίνει και να έρθει από τον δικηγόρο στο ίδιο δικόγραφο. Να υπάρχει τόσο καλή πρόθεση, που βεβαίως τώρα δεν εκτιμιέται, να θέλω πραγματικά να βοηθηθεί. Βεβαίως και θα γίνει ανάκληση και διόρθωση αύριο το πρωί. Το είπα και στην εισήγησή μου και ορθή επανάληψη. Αλλά ξέρετε κάτι, ότι η ορθή επανάληψη τον έχει κάψει τον άνθρωπο. Γιατί θα υπάρχει και το εισηγητικό της υπηρεσίας που λέει ότι δεν εργάστηκε εδώ. Θα είναι συγκινημένο. Ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν ήταν στο Δήμο, δεν υπήρχε στην εισήγηση. Πώς το λέτε αυτό συνεχώς? Ήδη έχω χάσει με όλο αυτό που γίνεται από την καλή μου την πίστη που θα βοηθήσω το παιδί. Θέλω να πω, επειδή είπε ότι θα τον κάψουμε, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Θα έρθω ακριβώς αυτό το οποίο λάβανε γνώση οι σύμβουλοι. Όταν θα γίνει η ορθή επανάληψη, θα γίνει σύμφωνα με αυτά τα οποία έγιναν στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή. Εάν ξαναέρθει η Οικονομική Επιτροπή, θα γίνει με την εισήγηση την οποία θα φέρει τότε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.